καμία αναμονή και, καμία, και κανένας εφησυχασμός, όλοι στον αγώνα. Καλή συνέχεια. Το λόγο θα πάρει η Θεόνη Δρόσου από το χώρο της εκπαίδευσης. Χαιρετίζουμε σήμερα τους χιλιάδες εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε όλη τη χώρα που έκαναν το μεγάλο βήμα και απήργησαν. Η κυβέρνηση μας κήρυξε τον πόλεμο. Το νομοσχέδιο έκτρωμα που κατατέθηκε τελικά στη Βουλή είναι ακόμα πιο αντιδραστικό από αυτό που είχε δοθεί στη δημοσιότητα. Προβλέπει νέο χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα. Απαγορεύει στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση να καλύπτει απεργιακά ένα σωματείο που το απαγορεύτηκε να πραγματοποιήσει απεργία. Ταυτόχρονα, σε μία ακόμα προσπάθεια τρομοκράτησης και οικονομικού στραγγαλισμού των συνδικάτων με διατάξεις λάστιχο που θα ενεργοποιούνται σύμφωνα με τα θέλω της εργοδοσίας, θεσπίζεται αστική ευθύνη για συνδικαλιστές οι οποίοι ασκούν βία ή γενικότερα προβαίνουν σε παράνομες πράξεις κατά τη διάρκεια απεργιών. Η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει κατάμουτρα ότι το νομοσχέδιο φέρνει νέα δικαιώματα, νέες ευκαιρίες, νέες επιλογές. Απόδειξη ότι οι αντιεργατικές αλλαγές που φέρνει είναι προαπαιτούμενο για να τσεπώσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι τα 37 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και να δημιουργήσουν νέα πεδία κερδοφορίας. Θέλω να μας αποκλείσουν, να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νομοσχέδιο έκτρωμα, να καταργηθούν όλοι οι αντιεργατικοί νόμοι όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Την κεντρική ομιλία θα κάνει η Πανούση Παναγιώτα, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες, τα καταστήματα και ΑΕ νομού Αρκαδίας. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η κατάθεση του αντεργατικού σχεδίου νόμου στη Βουλή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής επιβεβαίωσε πέρα για πέρα την εκτίμηση των συνδικάτων ότι πρόκειται για ένα νομοθετικό τερατούργημα, πραγματικό οδοστρωτήρα των εργασιακών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει. Συνοδεύεται μάλιστα από ένα μπαράζ χυδαίας κατασυκοφάντησης της συνδικαλιστικής δράσης, δυσφήμισης του απεργιακού αγώνα, ανοιχτού καλέσματος σε απεργοσπασία από διάφορα παπαγαλάκια. Εκτός από τους κυβερνητικούς που λένε ότι οι κινητοποιήσεις βλάπτουν την οικονομία, έχουμε και αυτούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το εργασιακό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη μαθηματικά θα ψηφιστεί όσο μαζική και αν είναι η απεργία, έγραψε προχθές, δύο μέρες πριν την απεργία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοια απαξίωση των εργατικών αγώνων και τέτοια αβάντα στην απεργοσπασία. Είναι ευθεία ομολογία ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ η αντίθεση στο νομοσχέδιο συμπυκνώνεται στη διεκδίκηση της κυβερνητικής καρέκλας, στην εξαπάτηση δηλαδή για ακόμα μια φορά των εργαζόμενων για να ψηφίζει ξανά με ένα νόμο και ένα άρθρο, όπως λέει, νέα μνημόνια και εντεργατικά μέτρα. Και συνεχίζει άλλος αρθρογράφος της Αυγής, για να μην μείνει και κανείς να πιστέψει ότι μπορεί να φύγουν αυτά τα μέτρα, και γράφει: «Ο αντεργατικός νόμος, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η εκχώρηση του ΕΣΥ στους ιδιώτες δημιουργούν νέα δεδομένα, αρνητικά δεδομένα. Η επόμενη κυβέρνηση θα πατήσει σε λασπωμένο έδαφος και μάλιστα όσο περισσότερο διατηρούνται τα αρνητικά δεδομένα, τόσο τον βούρκο που τον τόσο περισσότερο καθίσταται δύσκολο να ανατραπούν και να βγει η χώρα από το βούρκο που την έριξε ο Μητσοτάκης». Τι να πούν και αυτοί οι άνθρωποι, με δεμένα τα χέρια θα πέσουν ξανά στο βούρκο του συστήματος, θα αμαρτήσουν για το παιδί τους, για να υπερβούν και τα νέα μνημόνια και
και εφαρμόζοντάς τας φυσικά. Με τη δική μου γη και το νερό.